Ξεκινάμε. Καταγγέλουμε τη σημερινή κατάσταση, μια παράνομη, άκρως παράνομη κατάσταση, πρωτόγνωρη για τη Λάρισα, με την ανοχή δυστυχώς των αρμοδίων φορέων, των οργάνων της κοινωνίας, της πολιτείας που είναι εντεταλμένοι να επιβάλλουν την ανοιμότητα. 15 μπακαλάκιδες αποτρέπουν την διοργάνωση και την πραγματοποίηση μιας νομίμου εκδηλώσεως. Μιας εκδηλώσεως η οποία είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες. Εμείς είμαστε μια δημοτική παράταξη μερισσαίων κοινών, οι οποίοι είμαστε καθόλου ανώμημοι και καθόλου δημοκράτες. Πιστεύουμε στον ελληνικό τρόπο και στο διάλογο και γι' αυτό τον λόγο, μετά την καταγγελία αυτή, αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε το Χατζηγιάννιο από τη στιγμή που δήλωσε αδυναμία η αστυνομία να επέμβει και να βγάλει 15 ταραχοποιούς που τελούσαν σοβαρότερα παραπτώματα και μου απαγόρευσαν την είσοδο στο Χατζηγιάννιο. Παρόλα αυτά, παρόλα που ήταν μάρτυρες και ο αστυνομικός υποδιευθυντής και οι υπόλοιποι, η αστυνομία δεν παρεμβαίνει, ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή δεν παρεμβαίνει. Εμείς θα προβούμε σε μηνύσεις μετά το πέρας της εκδηλώσεως σε κάθε έναν από αυτούς και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Το δεύτερο είναι ότι θα πραγματοποιήσουμε ανοιχτή εκδήλωση στις 8 η ώρα όπως είχαμε την ώρα που είχαμε πει, στον χώρο της Τρίγωνης Πλατείας, όπου θα καταγγείλουμε αυτή τη στάση και θα πούμε αυτά που θέλαμε να πούμε. Και επίσης η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί πάλι σε δημοτικό χώρο εντός κάποιες ημερομηνίες που θα ανακοινώσουν. Βεβαιότατα, γιατί για τη δήμαρχη παρουσία μου μερικοί προσπαθούσαν να πούν ότι δεν γίνεται, δεν τελείται παράπτωμα, ενώ γινόταν κατάληψη και προσπαθούσαν να πούνε ότι εμείς τελούμε ένα δίκο, ενώ εμείς ζητούσαμε απλώς την πλήρη εφαρμογή του νόμου. Δεν κάναν καμία καταγγελία αυτής της παράνομης καταλήψεως του δημοτικού χώρου, στην αστυνομία και γενικώς φέρθηκαν με μια, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω γιατί δεν μου επιτρέπει η αγωγή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν υπέρ της πόλης η συμπεριφορά αυτών, αλλά υπέρ μερικών μπαχαλάκι.